άλλη μία εντυπωσιακή μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο Welcome to the Circus πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ από τη σχολή χορού Μπαλαρίνες και Όνειρα της Μελίτες Κανταρζή στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του χειμερινού Ορφέα. Η παράσταση ήταν θεαματική με πολλά κοστούμια, η οποία χειροκροτήθηκε θερμά από τους πολυάριθμους συγγενείς και φίλους των παιδιών. Καλησπέρα σας. Οι Μπαλαρίνες και Όνειρα σας καλωσορίζουν στην καλοκαιρινή παράσταση των Ιπποκρατίων με θέμα Welcome to the Circus. Θα θέλαμε αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιάννη Καματερό που μας έσωσε την κατάλληλη στιγμή με τον Νίκο και την Αχώτα. Και να σας καλωσορίσουμε λοιπόν. Ανδρέα θηριωδιαμαστής και πολύ εντυπωσιακός θηριωδιαμαστής. Ευχαριστώ πολύ. Για πες μου λίγο λίγα λόγια για το ρόλο σου. Τίποτα ιδιαίτερο. Οι ρόλοι που διαλέξαμε ήταν τυχαίοι και είχαμε πει στα παιδιά να διαλέξουν κάτι που να έχει θέμα το τσίρκο. Δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα με την παράσταση. Αυτό. Πώς έχεις βιώσει γενικότερα και πόσο διάστημα χρειάστηκε έτσι για να ολοκληρωθούν οι πρόβες για την παράσταση? Είχαμε περίπου 1,5 μήνα για να κάνουμε αυτή την παράσταση και είναι μια παράσταση μίας ώρας και κάτι. Οπότε νομίζω... Το κεντρικό θέμα δηλαδή είναι γύρω από ένα τσίρκο? Ναι, είναι, το θέμα μας είναι το τσίρκο και το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό. Δηλαδή από θανάτους, τσακωμούς, έρωτες, τα πάντα. Εγώ είμαι μια τσιγκάνα χαρτορίχτρα. Ξέρω τι αγαπώ. Και τι κάνεις στα τσιγκάνα χαρτορίχτρα, μετά στα χαρτιά σε ποιους? Στον κόσμο που έρχεται στο τσίρκο. Μάλιστα, και είσαι καλή σε αυτό που κάνεις και έχετε πολλούς κόσμο. Είμαι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Και το κομμάτι σου, το κοχορευτικό, τι ακριβώς είναι, πώς... Το κομμάτι μου, λοιπόν, είναι στην αρχή, επειδή το μοιράζουμε μια άλλη κοπέλα, η κοπέλα είναι σαν πελάτησα και έχει έρθει να της πω τα χαρτιά και είναι πάρα πολύ δυστυχισμένη και στο τέλος το τσίρκο κατά κάποιο τρόπο την καταπίνει σε χορογραφία και στο τέλος δείχνει εμένα να τη θάβω μέσα στο τσίρκο. Σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένη με τον ρόλο. Είμαι, ναι. Γιατί όλοι διαλέξαμε τέλος τυχαία τους ρόλους μας. Μας είπε ο Μιχάλης που είναι ο χορογράφος, μας είπε θα κάνουμε τσίρκο, θα κάνετε ό,τι θέλετε, θα βάλετε ό,τι θέλετε, αρκεί να είστε περίεργοι. και έχει γίνει επιτυχία και σιγά σιγά όπως αποφασίσαμε τους ρόλους μας, έβγαλε και τις χορογραφίες και νομίζω πως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Είμαι και καλά ο μάγος. Ο μάγος και βλέπω ότι έχεις και το ανάλογο look, έτσι. Ναι, περίπου. Τον ρόλο πώς τον επέλεξες, μιας και έμαθα ότι η επιλογή των ρόλων έγιναν από εσάς. Ναι, πριν μας ανακοινώσουν, μάλλον αφού μας ανακοινώσουν το θέμα της παράστασης, μας έδωσαν και τη δυνατότητα να φτιάξουμε τα δικά μας κοστούμια, να βάλουμε γενικά δικά μας πράγματα, make-up και άλλα τέτοια. Και... λειτουργήσει πολύ η δική σας η φαντασία και η έμπνευση. Ναι, δηλαδή και όποτε κολλούσαμε μας βοηθούσαν οι δασκαλοί μας. Πόσο χρόνο χρειάστηκαν οι πρόβες για να ολοκληρωθούν? Δηλαδή για παράδειγμα η μικρή, δηλαδή η δικιά μου τάξη, είχε κάθε πρωί... Για περίπου πόσο χρονικό διάστημα, 1 μήνα, 2 μήνες? Νομίζω ότι τα μαθήματα ξεκίνησαν γύρω στις 15 Ιουλίου, δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος. Ο δικός σου ο ρόλος είναι, τι να πω, κάτι από σταχτοπούτα, μπαλαρίνα. Είμαι μαζί με τον Μιχάλη, είμαστε ο πρίγκιπας και η πρίγκιπισσα του πάγου. Τι ακριβώς κάνει δηλαδή? Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, απλά μας άρεσε ας πούμε η στολή, το άσπρο, δεν ξέρω, δεν έχουμε κάτι ακριβώς. Η χορογραφία και ο ρόλος πού βασίζεται? Επίσης, εγώ στο μπαλέτο, κάνω μπαλέτο, οπότε... Σου και η... Points, ναι. Και
στο τσίρκο παλιά που είχαν τις μπαλαρίνες που χορεύανε πάνω στους ελέφαντες, κάτι τέτοιο που θα το είμαι. Μία χορογραφία τσίρκο καταρχήν και να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει η παράσταση. Από όλα. Δώσαμε πολλά στοιχεία κομμέρσια που είναι ένας χορός που έμαθα εγώ στην Αγγλία και τον έμαθα καλά πάνω, οπότε εδώ τώρα τον κάνουμε. Όλα τα παιδιά και σύγχρονο και μπαλέτο υπάρχει, hip hop υπάρχει, από όλα τα είδη έχουμε σε αυτή την παράσταση. Αλλά έχουμε δώσει λίγο πιο πολύ βάση τσίρκο θέμα να είμαστε φέτος. Από ό,τι μας έχουν πει κάποια παιδιά, έχουν βάλει και τις δικές τους πινελιές με τις φορεσιές τους, με το χαρακτήρα. Από κράτεια πάντα το κάνουμε αυτό, ότι όλοι τους μέσα, οι στολές των παιδιών μόνοι τα φτιάξαν όλα. Του το είχα πει ότι από μόνα τους πρέπει να βρουν τη στολή τους και όλα αυτά, να μην λένε ότι εγώ τους θα κάνω όλα. Αυτό, ναι. Τι είναι αυτό που κάνει έτσι ξεχωριστή αυτή την παράσταση, κατά την άποψή σου, μιας και σε χορογράφο. Κοίτα, κάθε παράσταση του Αυγούστου με τρελαίνει εμένα, επειδή είναι οι δικές μου χορογραφίες και αυτά που χορεύω εγώ. Απλώς φέτος είναι αυτό ότι μάλλον στα κουστούμια, μάλλον στο βάψιμό τους φέτος η μουσική, ας πούμε το playlist φέτος είναι πολύ ωραίο, δεν πιστεύω να βαρεθεί καθόλου ο κόσμος. Να πάρουμε μια γεύση να μας πεις έτσι λίγο από τα μουσικά ακούσματα τα οποία έτσι θα ακούσετε και θα χορευτούν. Δεν νομίζω να τα γνωρίζετε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί instrumental, υπάρχουν πολλοί άγνωστοι καλλιτέχνες είναι οι περισσότεροι. Η αγαπημένη μου Britney Spears πάντα υπάρχει πάντα στην παράσταση. Το opening είναι πολύ freaky μαζί με τον Ανδρέα που είναι ο αρχηγός και κατά του τσίρκου. Αυτό.